Στη Ξάνθη και την Κομωτινή βρέθηκε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Αρκουμανέας αλλά και κλιμάκιο του οργανισμού στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων και της ιχνηλάτησης μετά τα πολυάριθμα νέα κρούσματα που καταγράφηκαν στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες. Από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μαζικά τεστ των σωμάτων που και εκεί φυσικά θα θέλουμε την προσέλευση του κόσμου ώστε να δούμε και να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα της περιοχής. Με την ίδια διαδικασία θα διεξάγονται τα τεστ των σωμάτων. Περίπου με την ίδια διαδικασία θα ενημερωθείτε ακριβώς, έχει μια άλλη διαδικασία ως προς το ιατρικό κομμάτι. Υπάρχει μια κάποια πρώτη εικόνα αναφορικά με το επιδημιολογικό φορτίο. Από τα πρώτα δείγματα που έχουν κατά πόσο έχει περιοριστεί. Ναι. Καταρχάς ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλο φορτίο και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Είναι η περιοχή στην οποία έχουμε τη μεγαλύτερη παρουσία συνεχόμενα τις τελευταίες εβδομάδες. Ακριβώς για να κάνουμε πολλά τεστ, να βγουν τα αποτελέσματα και να έχουμε αυτή την εικόνα που θα μας επιτρέψει κάποια στιγμή και ελπίζω σύντομα, όπως είπα, να επιστρέψει η πόλη και όλος ο νομός στην κανονικότητα. Μια μικρή βελτίωση βλέπουμε, αλλά ακόμα θέλει και άλλα τεστ. Θα συνεχίσουμε και σήμερα, είμαστε σε 4 μέρη στην πόλη και ειδικά στα χωριά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα ορεινά χωριά, στην περιοχή του Εχήνου που είναι σε καραντίνα. Και εκεί πέρα είναι βασικό. Δεν είναι ότι είναι μια περιοχή σε καραντίνα, λύθηκε το πρόβλημα. Πρέπει και οι κάτοικοι και οι πολίτες μέσα να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να κρατάνε τις αποστάσεις, να φοράνε τις μάσκες τους. Ό,τι μέτρα έχουν επιβληθεί δεν είναι τιμωρητικά, είναι για το καλό τους. Δεν αρκεί λοιπόν από μόνο μια καραντίνα ότι δεν πηγαίνει να έρχεται κόσμο. Το θέμα είναι να τηρούν τα μέτρα. Γιατί πρέπει να σταματήσει αυτό για όλο το καλό όλων. Στο μεταξύ, το πρώτο drive-thru testing λειτουργήσε πιλωτικά στην Ξάνθη στο πλαίσιο του σχεδιασμού κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού και το επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Παναγιώτης Αρκουμανέας. Το drive-thru testing που αρχικά θα λειτουργεί για κάποιες ώρες ημερησίως στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας αναμένεται να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, επιτρέποντας τους πολίτες να δίνουν δείγμα άμεσα χωρίς να εξέλθουν από το όχημά τους. Τέλος, να σημειωθεί ότι σε ανακοίνωσή του ο Δήμος της Ξάνθης ευχαρίστησε όλους τους πολίτες για την μεγάλη συμμετοχή και την μαζική ανταπόκρισή τους στις δειγματοληψίες, σημειώνοντας ότι από τις 18 Ιουνίου στα συνολικά 313 τεστ που πραγματοποιήθηκαν συμπεριλαμβανομένου και αυτών που έγιναν στους μαθητές και εκπαιδευτικούς του 6ου Δημοτικού Σχολείου βρέθηκαν όλα αρνητικά.